Καλησπέρα άλλη μια Πέμπτη, καλησπέρα άλλη μια εκπομπή Λάσπη, πολιτική εκπομπή Λάσπη, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές. Εμείς θα επανέλθουμε στην τοπική πολιτική σκηνή, αφού τις προηγούμενες μέρες παρουσιάσαμε ένα-δύο υποψήφιους από κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν στο κοινοβούλιο την είσοδό τους ή πιθανόν οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν μαζί μας έχουμε την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Αφροδίτη Μάτζιου. Αφροδίτη Μάτζιου, εκλεγμένη Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Γιώργου Κουτελάκη, εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλο για δεύτερη φορά. Καλώς ήρθες, Αφροδίτη. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που ήρθες. Και θυμάμαι ότι μου το έχεις υποσχεθεί και κρατήσαμε και την υπόσχεσή μας. Ακριβώς. Ήμουν ατυπική στο ραντεβού. Λοιπόν, πριν σε ρωτήσω πράγματα για σένα, για τις εμπειρίες σου τις τοπικές, θα πω κάτι που θυμάμαι που μου είπες. Μου είπες λοιπόν πριν από περίπου 2 μήνες ότι και να ήξερες τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Νέα Σμύρνη πριν βγει η δημοτική αρχή που βγήκε, θα κατέβαινες πάλι με την ίδια παράταξη. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ήξερα τα αποτελέσματα, η επιλογή μου θα ήταν η ίδια και θα ήμουν και πολύ περήφανη για αυτή την επιλογή. Και πόσο μάλλον ότι τα τωρινά δεδομένα θα επιβεβαίωναν την επιλογή μου. Παρόλο λοιπόν που δεν είμαι νομικός, τεκμηρίωσέ μου το. Στο τεκμηριώνω με το εξής, ότι νιώθω περήφανη για την παράταξη στην οποία είμαι, για τον εξής απλό λόγο, ότι όλη η προεκλογική περίοδο και όλος ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ήταν στα πλαίσια ενός πολιτικού πολιτισμού, με ευπρέπεια, με τήρηση των αρχών μας και εξακολουθούμε να πορευόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Χωρίς κολοτούμπες, είμαστε αυτοί που είμαστε. Το κρατάω το κολοτούμπες για αργότερα. Ακριβώς, οπότε και γι' αυτό το λόγο νιώθω περήφανη που είμαι σε αυτή την παράταξη. Πες μου κάτι ακόμη, είπα ότι είσαι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Αυτή η θέση είναι θέση ευθύνης ή είναι θέση που προσθέτει ένα γαλόνι επάνω σου χωρίς να σου δίνει κάποιο βάρος έξτρα του Δημοτικού Συμβούλου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια τιμητική θέση σε κάθε περίπτωση, ωστόσο είναι λίγες οι περιπτώσεις που θα σου δοθεί η ευκαιρία να ασκήσεις το καθήκον σου. Και την αποδέχτηκα και ευχαριστώ και την παράταξη που μου με πρότεινε και φυσικά και όλους όσους με ψήφισαν. Εάν δηλαδή αύριο μεθαύριο η Μαρία η απέργεια αρρωστήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να καθίσεις εκεί? Είμαι έτοιμη. Ως προς τη διαδικασία, επειδή εμείς έχουμε τονίσει ποικιλοτρόπως αν η Μαρία η απέργεια γνωρίζει ή όχι τη διαδικασία, έχεις ασχοληθεί καθόλου να δεις πώς έχω διαβάσει, έχω διαβάσει τον κανονισμό. Γενικά έχω παρατηρήσει και ακόμα περισσότερο τώρα λόγω του ότι είμαι αντιπρόεδρος, έχω παρατηρήσει τη διαδικασία. Θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθω στις ευθύνες. Καλά, δεν θα σε αφήσει και η υπόλοιπη δημοτική σύμβουλη, δεν θα σε κρίνουν από μία φορά. Καταλαβαίνεις ότι το να παραστεί αυτή η ανάγκη θα έχεις και την ανάλογη. Θα έχω και την ανάλογη στήριξη λόγω της απειρίας και ότι θα είναι η πρώτη φορά. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μία στήριξη και μία κατανόηση, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι έτοιμη. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσω κάποιο θέμα. Θέλω λίγο να πάμε τη συζήτησή μας, αν και συνήθως την ξεκινάω τη συζήτηση από παλιά, από το παρελθόν προς το παρόν και το μέλλον. Εγώ θέλω να κάνουμε σήμερα τη συζήτησή μας από το παρόν προς το παρελθόν και μετά να μιλήσουμε και λίγο για σένα και για το μέλλον σου. Την περίμενες αυτή την πρόταση? Σε ρωτήσαν, τη δέχτηκες, συμφώνησες? Του αντιπροέδρου. Του αντιπροέδρου. Η πρόταση έγινε από την παράταξη, ομόφωνα. Όχι, δεν την περίμενα. Mm-hmm. Την ένιωσα ωστόσο πολύ τιμητικά γι' αυτό και την αποδέχτηκα με μεγάλη ευχαρίστηση. Πώς σου φάνηκε η πλειοψηφία που σε πρότεινε? Γιατί ήταν με αυξημένη πλειοψηφία η εκλογή σου. Με ευχαρίστηση ιδιαίτερα. Το ότι ήμουν ευρέως αποδεκτή. Νιώθεις ότι επειδή υπήρξε μία, δεν θα πω διαπραγμάτευση, υπήρχε μία σοβαρή έτσι, συνεννόηση on the record με τη Δημοτική Αρχή να στηριχτούν οι δύο συγκεκριμένες θέσεις. Νιώθεις ότι ήσουν πραγματικά επιλογή όλων αυτών που σε εκλέξανε ή ότι έγινε αυτή η συνεννόηση, αλλιώς θα έπαιρνες κάποιους λιγότερους και θα έβγαινες βέβαια? Σίγουρα μπορεί να έπαιρνα κάποιους λιγότερους, αλλά πιστεύω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό θα είχα μια αποδοχή αρκετά μεγάλη. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια η παράταξη έδωσε και το στίγμα της, η δική μας η παράταξη, στο γεγονός ότι πλέον δώσαμε από την αρχή το στίγμα ότι δεν πάμε σε μια στήρα αντιπολίτευση, έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε και νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό. Και δημοσιογραφικά μπορώ να το βεβαιώσω εγώ αυτό, ότι φαίνεται
μέχρι στιγμής ότι υπάρχει μία... Ο Γιώργος Κουτελάκης μου είχε πει ότι θα είμαστε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Οπότε το βλέπω λίγο αυτό, αυτή την προσέγγιση. Ναι, πράγμα. Είμαστε γενικά, δεν στεκόμαστε κριτικά μόνο σε αυτά που πρέπει να σταθούμε. Δεν θα σταθούμε επειδή είμαστε αντιπολίτευση, ντε και καλά πρέπει να πούμε όχι σε όλα. Σε όσα από τα θέματα έρχονται και είναι για το καλό της πόλης, σαφώς και θα τα στηρίξουμε και θα τα ενισχύσουμε και θα τα βελτιώσουμε αν χρειαστεί. Είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα οποία δεν ταιριάζουν στη δική μας πολιτική ηθική. Θύμησε μου, έχεις και κάποια θέση άλλη σε επιτροπή ή σε οτιδήποτε άλλο? Όχι, είμαι αναπληρωματική μόνο. Δεν ήθελες? Δεν έχεις χρόνο? Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μου είναι λιγάκι περιορισμένος και επιλέγει σαν άτομα τα οποία είναι λιγάκι πιο δραστήρια λόγω της ελευθερίας χρόνου. Αναπληρωματική, πού είσαι, φοβείτε? Στα ΚΑΠΗ. Αναπληρωματική σημαίνει πηγαίνω όταν υπάρχει ανάγκη, πηγαίνω πάντα, πηγαίνω όταν έχω χρόνο. Εάν έχεις το χρόνο, μπορείς να πηγαίνεις όποτε θέλεις. Καθώς. Όχι, δεν έχω πάει. Πάει. Δεν έχω βρει το χρόνο. Ναι, αντιληπτό. Είσαι δικηγόρος, είσαι ενεργή δικηγόρος, είσαι. Σαφώς. Νέα δικηγόρος, πόσα χρόνια? 5 χρόνια. 5 χρόνια, αρκετά νέα δικηγόρος. Είμαι νέα, έχω τώρα προσπαθώ να στήσω το γραφείο, είμαι στην αρχή. Οπότε δυστυχώς μου είχε απορροφήσει όλο μου το χρόνο η επαγγελματική μου. Να γυρίσω λίγο στη συνύπαρξη τη δική σου και της δημοτικής ομάδας που είστε μαζί υπό τον Γιώργο Κουτελάκη παλαιότερα και υπό τον Σταύρο Τζουλάκη πρόσφατα μέχρι τις προηγούμενες εκλογές στην Δημοτική Αρχή, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Βγαίνοντας έξω λίγο από την πόλη, επειδή μιλάω με αρκετό κόσμο όπως αντιλαμβάνεσαι δημοσιογραφικά, κανείς δεν κατάλαβε γιατί χωρίς αυτή η παράταξη, κανείς δεν κατάλαβε γιατί κατά τη διάρκεια της τετραετίας γίναν λίγα πράγματα. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί ένας πλούσιος δήμος, πλούσιος, εύπορος δήμος, τελικά, από δεν μπόρεσε, από τους πιο εύπορους, πολύ σωστά, δεν μπόρεσε να βρει έναν επικεφαλή, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής, το οποίο είναι αυτό που είναι και νομίζω ότι υπερισχύουν τα σύν του. Τι αίσθηση είχες εσύ, τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που ανάγκασε μια ομάδα ανθρώπων να απομακρυνθούν από την άλλη? Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, η παράταξη δημοκρατικά είχε δείξει το ποιος ήθελε να την εκπροσωπήσει στις εκλογές. Ωστόσο, οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός οδήγησαν την παράταξη στη διάσπαση. Εγώ έχοντας μιλήσει και με τον Σταύρο τον Τζουλάκη και με τον Γιώργο τον Κουτελάκη εκείνη την εποχή, προφανώς το ερώτημα αυτό που έκανα σε σένα το έκανα και στους δύο. Ο μεν ένας είπε ότι εάν η ψηφοφορία του να χωρίσουμε ή όχι γινόταν τελικά, θα έχανε η πλευρά του Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη, γιατί ήταν περισσότεροι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ήταν περισσότεροι οι δημοτικοί σύμβουλοι που προτιμούσαν, εν πάση περιπτώσει, επικεφαλή τον Γιώργο Κουτελάκη. Μα ήταν η φυσική εξέλιξη της παράταξης. Ο Σταύρος ο Τζουλάκης, από την άλλη, ευγενέστατα απέφυγε να αποφύγει να απαντήσει ακριβώς αυτό το ίδιο ερώτημα. Είπε όμως ότι θεωρώντας τον εαυτό μου δημαρχό, όπως και ήταν, ήθελα να διεκδικήσω ακόμα μία τετραετία ως επικεφαλής. Επειδή προσπάθησα λίγο να τους πονηρέψω και τους δύο, είπα και στον έναν και στον άλλον, γιατί δεν βγάζατε έναν τρίτο άνθρωπο, ο οποίος να είναι της απολύτου εμπιστοσύνης και των δυο σας. Ο Γιώργος ο Κουτελάκης μου είπε ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια πρόταση και ο Σταύρος ο Τζουλάκης έδειξε ότι δεν θα ήθελε ένα τρίτο. Έζησες εσύ λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση στην πολιτική? Το αν προτάθηκε και αν συζητήθηκε ποτέ για θέμα να μπει τρίτο πρόσωπο, δεν το γνωρίζω και ούτε το κατάλαβα να ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ σαν Αφροδίτη θεώρησα ότι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων ήταν ο Γιώργος να είναι επικεφαλής αυτής της παράταξης. Από εκεί και πέρα είναι απολύτως σεβαστό και θεμητό το ότι ο κύριος Τζουλάκης ήθελε να κατέβει, κάτι το οποίο και έκανε. Το φυσική εξέλιξη, τεκμηρίωσε μου λίγο το φυσική. Η παράταξη ιδρύθηκε από τον Γιώργο. Για λόγους προσωπικούς και προκειμένου και επειδή δεν εξυπηρέτησε τα προσωπικά του θέλω για να προστατέψει την παράταξη από όλο αυτό, όταν επέρασε ένα προσωπικό του πρόβλημα, η παράταξη επέλεξε τον κύριο Τζουλάκη να αναλάβει. Από εκεί και πέρα, όταν όλα λύθηκαν, νομίζω ότι το φυσικό επόμενο ήταν ο Γιώργος να επανέλθει στη θέση του. Αυτό το φυσική εξέλιξη ήταν επιθυμία του συνόλου της παράτασης. Ναι, αυτό το φυσική εξέλιξη το κράτησα και την απάντησή σου. Από την πλευρά της νυν Δημοτικής Αρχής, από συγκεκριμένους Δημοτικούς Συμβούλους, έχει λίγο κατακριθεί ως προς το ότι οι παρατάξεις δεν είναι κληρονομικές.
και στην κεντρική πολιτική σκηνή, οι παρατάξει είναι απαραίτητα κληρονομικέ. Επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία τώρα είναι κάποιο που λέγεται Σαμαρά και δεν έχει το ίδιο επίθετο με τον ιδρυτή. Ή ο Καραμαλή, α πούμε, έφυγε, δεν συνέχισε Καραμαλή. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλώντα ηγετικά, θεωρεί ότι ο πολιτικό Γιώργο Κουτελάκη έχει κατ' εσένα μεγαλύτερες ηγετικές ικανότητες από τον πολιτικό Σταύρο Τζουλάκη. Καλά το καταλαβαίνω. Αυτό δεν το. Ναι, ενώ δεν τίθεται καν προς συζήτηση αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πέραν του ηγετικού, όταν η πλειοψηφία της παράταξης με δημοκρατικές διαδικασίες επιλέγει τον Γιώργο, πέρα από το φυσικό, νομίζω ότι ισχύει και η άποψη της πλειοψηφίας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση, η παράταξη εκπροσωπήθηκε από τον Γιώργο Κουτελάκη. Εκείνη την περίοδο, στην πολιτική εκπομπή Λάσπη, είχα φιλοξενήσει αρκετούς συμβούλους, κάποιους που είναι τώρα στην αντιπολίτευση και κάποιους στη συμπολίτευση. Οφείλω να σου πω ότι κανένας μα κανένας και ο καθένας με τελείως διαφορετικό βαθμό δυσκολίας δεν μπορέσαν να αποφασίσουν εύκολα με ποιον από τους δύο θα διαλέξουν να πάνε. Εάν θα με ρωτήσεις, γιατί ενδεχομένως και να σε ενδιαφέρει. Ο γυναικείος πληθυσμός, οι γυναίκες, οι παλαιότερες κυρίες της ενιαίας δημοτικής αρχής, είχαν ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά είναι και κάποιοι από τους άντρες, οι οποίοι και αυτοί είχαν μεγάλη δυσκολία. Πώς αντιμετώπισες αυτή την αναγκαστική επιλογή που σας τέθηκε εσύ προσωπικά? Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα αναγκαστικής επιλογής. Ήταν η ελεύθερη επιλογή του καθενός και δεν νομίζω ότι υπήρξε και καμία πίεση για το τι θα επιλέξει ο καθένας. Εσωτερικά λέω ότι υπήρξε πίεση. Εντάξει, το ότι υπήρξε μια παράταξη η οποία ήταν ενωμένη και η οποία θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα στις εκλογές να κερδίσει από την πρώτη Κυριακή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σίγουρα κάποιους τους στεναχώρησε και εμένα φυσικά. Αλλά νομίζω ότι ήταν. Στους περισσότερους ήταν ξεκάθαρο το τι θα επιλέξουν. Εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι υπήρχε δυσκολία στο τι θα επιλέξει ο καθένας με το που θα πάει και με ποιον θα κατέβει. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν αποφασισμένα. Ναι. Ήταν ξεκάθαρα. Μέχρι να αποφασιστεί όμως, δεν είναι εύκολο να καταλήξεις. Διαφωνώ. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ξέρανε με ποιον θα κατέβουν. Ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις mm-hmm. που δεν ξέρανε με ποιον θα κατέβουν τελικά. Θεωρείς ότι ένα κομμάτι της απόφασής σου. Ένα τμήμα της απόφασής σου ήταν η ηγετική φυσιογνωμία του Γιώργου του Κουτελάκη και ένα άλλο κομμάτι της απόφασής σου ήταν το ότι ο Γιώργος ο Κουτελάκης ίσως είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε εισήγαγε σε αυτή την παράταξη ή όλη η απόφασή σου ήταν στο ότι είναι ικανότερος αρχηγός? Όλη η απόφασή μου στηρίχτηκε αποκλειστικά και μόνο στην ικανότητα του Γιώργου, στην αγάπη του Γιώργου για την πόλη. Και γιατί πίστεψα στο όραμά του. Τα 4 χρόνια που βρέθηκα και ήταν επικεφαλής ο κύριος Τζουλάκης, δεν δόθηκε κανένα όραμα. Ναι. Αυτό δεν το έχει αναιρέσει κανένας από τους δύο. Συνεπώς, η απόφαση για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολη. Δεν ένιωσες δηλαδή ότι χρωστάς στον άνθρωπο Γιώργο Κουτελάκη γιατί σε εισήγαγε στα δημοτικά εκείνος? Όχι, η απόφαση μου δεν στηρίχθηκε που δεν είσαι κάτι τέτοιο. Διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ο οποίος όταν μπαίνει ένα τέτοιο κέριο ερώτημα, το οποίο καλό είναι να μην βρίσκεται πολλοί κόσμος πολιτικά σε μια τέτοια θέση, γιατί σου ξαναλέω ότι εμένα μου παρουσιάστηκαν σύμβουλοι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική θέση, πολιτικά πάντα. Εντάξει, ναι. Νιώθουν ότι σε αυτόν ο οποίος τους εισήγαγε στην πολιτική, τους ανέδειξε πολιτικά, αν θέλεις τους βοήθησε και ψηφοθετικά, αδερφέ, κάτι χρωστάνε. Δεν είχες λοιπόν εσύ αυτό το. Σε καμία χρωστάω στον Κουτελάκη, ο Κουτελάκης με ανέδειξε. Ένα τμήμα της απόφασης είναι πάω μαζί του. Σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μου στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στο ότι πίστεψα και πιστεύω στην αγάπη του Γιώργου για την πόλη και στο όραμα που είχε για αυτή την πόλη. Πες μου κάτι άλλο. Επειδή κάθε δημοτικός σύμβουλος στην παράταξή σας και στη συμπολίτευση, οι παλιότεροι αντιδήμαρχοι, τώρα πρώην αντιδήμαρχοι, έχουν χωρίσει. Αν νομίζω ότι μπορείς να μιλήσεις και με ένα ονοματεπώνυμο, νομίζω ότι θα ήταν και το καλύτερο απ' όλα. Ένιωσες ότι στην παράταξη με τον νυν δήμαρχο τον Σταύρο τον Τζουλάκη έμεινε κάποιο στέλεχος το οποίο θα είχε προστιθέμενη αξία σε εσάς? Θα ήθελες δηλαδή βάσει πολιτικής δυναμικής κάποιον που δεν ήρθε μαζί σας? Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω με ευκολία. Η επιλογή του καθενός ήταν ελεύθερη και σεβαστή. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και πολύ τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν βλέπεις δηλαδή την απέναντι πλευρά 1000 σταυρούς ο ένας, 900 ο άλλος.
500 ο άλλος, να έχουν και ένα ειδικό βάρος. Δεν έχω μάθει να βλέπω τους ανθρώπους με αριθμούς. Ναι. Από τη στιγμή που η επιλογή ήταν η συγκεκριμένη, είναι σεβαστή. Τώρα οι αριθμοί νομίζω ότι δεν παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κατανοητό. Διαχρονικά. Γυρίζουμε πάλι λοιπόν σε εκείνη την εποχή. Αποφασίζει η παράταξη να χωρίσει. Παίρνεις μια εύκολη απόφαση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ. Υπάρχει και στο Δήμο της Νέας Σμύρνης και οικογενειακά. Ο πατέρας σου εργάζεται στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Ναι, βεβαίως. Δεν υπήρχε υπεύθυνο καθαριότητα. Έχεις λοιπόν και άποψη για το Δήμο της Νέας Σμύρνης από πλευράς υπαλλήλων, από πλευράς υπαλληλικού προσωπικού, πώς δουλεύει, είναι πια η καρδιά και τα σπλάχνα του Δήμου Νέας Σμύρνης, έτσι δεν είναι μόνο οι πλατείες και τα συντριβάνια. Μίλησέ μου λίγο για το Δήμο Νέας Σμύρνης σε αυτό το οργανικό του κομμάτι πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Είδες κάποιες διαφορές, ένιωσες ότι αλλάζουν καταστάσεις? Δυστυχώς άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Ο Δήμος και οι υπάλληλοι του Δήμου λειτουργούσαν με μια ηρεμία, χωρίς ίντρικες και κόντρες. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, τα πράγματα ανατράπηκαν. Υπήρξε κυνηγητό υπαλλήλων, υπήρξαν αρκετοί υπάλληλοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από το Δήμο για το λόγο ότι δεν στήριξαν την παράταξη του κυρίου Τζουλάκη. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αδικήθηκαν και έχουν υποστεί και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Και γενικά θεωρώ ότι το κλίμα πλέον στο Δήμο δεν είναι καθόλου καλό. Για κάποιο λόγο θυμήθηκα Πασόκ Νουδού δεκαετία 80. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς και εγώ αυτό θυμήθηκα και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από τα δικά μου δεδομένα, αλλά το βιώνουμε. Πράγματι, σε επίπεδο Δήμων, διαχρονικά και συνεχίζεται, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση προσωπικού που μπορούσε να θεωρηθεί σύστημα προσέλκυσης σταυρών μέσα στις δημοτικές υπηρεσίες. Μπορώ να σου το επιβεβαιώσω κι εγώ, γιατί έχω μία εικόνα ότι πράγματι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σου πω αν έχει συμβεί με άγριο τρόπο ή με μαλακό τρόπο. Έχεις καλύτερη εικόνα και καλύτερη εικόνα και της τάξης μεγέθους και της ποιότητας του τρόπου που έχει γίνει. Πάντως είναι κάτι το οποίο κουβαλάμε σαν χώρα πολλά χρόνια και είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σου. Είμαι τελείως αντίθετη σε αυτό. Τελείως αντίθετη. Ένας υπάλληλος θα πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από το έργο που προσφέρει. Πες μου λοιπόν κάτι τώρα, Φροντίδη, και σου μιλάει ο Δημήτρης, ο καλός γνωστός. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έβγαινε Δημοτική Αρχή η παράταξή σας. Και ας υποθέσουμε ότι ο Γιώργος Κουτελάκης έπαιρνε μια απόφαση, δύο υπαλλήλους να του αποκρίνει. Μέχρι πού θα βάζεις το μαχαίρι στο κόκαλο? Στα άκρα θα το έφτανα, αλλά δεν θα το έκανε ο Γιώργος. Ας υποθέσουμε ότι το έκανε. Θέλω να δω ποιο είναι εκείνο το κομμάτι της παραταξιακής γραμμής που θα χτυπήσεις στο χέρι σου και θα πεις σε αυτό θα είμαι με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος απέναντι. Αυτό θέλω να καταλάβω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, θα ήταν και λόγος αποχώρησής μου. Σε άνθρωπο ο οποίος βέβαια θα ήταν πολιτικά βαμμένος και θα στήριξε. Και εξαιτίας αυτού θα έπρεπε να υποστεί την οποιαδήποτε τιμωρία. Δεν θα το ανεχόμουν και θα ήταν λόγος αποχώρησης από την παράταξη. Πάντα υποθετικό. Δεν λειτουργεί ένας δήμαρχος ως τιμωρός. Ναι, πράγματι. Σε καμία περίπτωση. Παρόλο που το κουβαλάμε στην ελληνική μας νοοτροπία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο Δήμο. Καλό είναι εσείς οι όχι νεοεκλεγμένοι, γιατί είναι η δεύτερη τετραετία, η νεότερη δημοτική σύμβουλη. Όση επιρροή έχετε στους επικεφαλείς, οι οποίοι δεν είναι νεοεκλεγμένοι, να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Γιατί αυτό δεν θα σταματήσει μόνο του. Θα σταματήσει όταν ο νεότερος σε αυτό το κομμάτι επιβληθεί του παλιότερου. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, αν και νομίζω ότι είμαι λιγάκι τυχερή, διότι ο επικεφαλής της δικής μου παράταξης είναι απόλυτα δίκαιος. Αντιληπτό. Πλησιάζουμε λοιπόν. Λίγο προς τις εκλογές, η παράταξή σας έχει αποφασιστεί να διασπαστεί. Υπάρχουν δύο πόλοι, υπάρχουν στον αέρα κάποιες οσμές συνεργασίας. Νιώθεις ότι κατεβαίνεις με τον νικητή? Πριν δούμε τους συνδυασμούς και τους σχηματισμούς, ένιωσες ότι κατεβαίνουμε με τον Γιώργο του Κουντελάκη και πάμε να πάρουμε το Δήμο? Ναι, με απόλυτη σιγουριά. Αυτό μου το λες χωρίς να είσαι αριθμητικός τύπος.
Γιατί το πάμε να πάρουμε το Δήμο είναι αριθμητικό, έτσι. Δεν είναι μόνο αριθμητικό, είναι και το feeling που εισπράττεις, το αίσθημα που εισπράττεις όταν κυκλοφορείς στην πόλη. Και η γυναική αδιέστηση θα την προσθέσω, γιατί είσαι και σαφώς γυναίκα και δεν θα την αφαιρέσω. Ένιωσες λοιπόν ότι με αυτούς απέναντι, με αυτή την παράταξη απέναντι, να μιλήσω και λίγο πιο απλά, θα πάρω το Δήμο. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Θα σε κεράσω ένα νερό. Okay. Και αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για τις πρώτες πολιτικές συνέργειες που είδαμε από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, με όποιο τρόπο, γιατί και με τρόπο διαφορετικό το είδαμε, και με όποια πρόσωπα το είδαμε, με αποτέλεσμα να καταλήξει η Δημοτική Αρχή, η τωρινή Δημοτική Αρχή, στις εκλογές με ένα άλλο σχήμα από αυτό που έμεινε όταν χώρισε η παράταξη την οποία είσαι 4 χρόνια εσύ πολιτικά. Σε 2 λεπτάκια λοιπόν γυρίζουμε με την Αφροδίτη Ματζιού. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με την Αφροδίτη Ματζιού. Αφροδίτη, είπαμε θα κουβεντιάσουμε λιγάκι τις πολιτικές συνεργασίες που είδαμε, οι οποίες κατέληξαν στην παράταξη Πολυπρότυπο. Σου θυμίζω, για να τοποθετηθούμε και λίγο χρονικά, ότι είχαμε μια αποχώρηση από την παράταξη του Σταύρου Τζουλάκη, ποιότητα ζωής, ιδρυθής από τον Γιώργο Κουτιλάκη, της κυρίας Κλέρης Δελγιάννη. Η οποία, κυρία Κλέρη Δελγιάννη, μόλις η παράταξη χώρισε, επέστρεψε σε αυτό το υπόλοιπο της παράταξης. Μίλησε μου λοιπόν λίγο για αυτό το. Πολιτικά πάντα, μίλησε μου λίγο για αυτή την κίνηση, η οποία κράτησε, δεν κράτησε 2 μήνες, 3 maximum, έτσι. Της κυρίας Δελγιάννη. Ναι. Νομίζω ότι πλέον οι κολοτούπες έχουν γίνει τόσο δεδομένες, όπου δεν αξίζει κάτι να σχολιάσω. Αποφάσισε να φύγει, αποφάσισε να γυρίσει. Όλα αυτά έχουν κρυθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω να πούμε. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε, και δεν το απευθύνω φυσικά στην συμπαθέστατη κυρία Δελγιάννη, αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγει από μία παράταξη και σε 3 μήνες πάει σε μια άλλη. Τμήμα της οποίας ήταν αυτή που έφυγε. Γιατί δεν καθότανε. Αυτή η απορία εμένα δεν μου λύθηκε πάντως. Ναι, ούτε εμένα. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δήμο μας
νομίζω ότι δεν έχουν συμβεί σε κανέναν άλλο Δήμο, οπότε και να μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε δεν είναι και τόσο εύκολο. Όχι, την πέτσα κουβεντιάζουμε, έτσι, την επιφάνεια μόνο. Ναι, εντάξει. Έκρινε ότι εκείνη την περίοδο δεν τις έκανε, μετά από δύο μήνες τις έκανε. Περιοδικό δηλαδή ήταν το θέμα. Ναι, ήταν έτσι. Στιγμιαία, το ξεπέρασε και ξαναγύρισε. Τώρα, αν υπήρχε να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα, νομίζω ότι τα έλεγε όλα η αναφορά της ότι αποχωρεί. Έχοντας μιλήσει με την Κλέδη Δελγιάννη προφανώς για αυτό το θέμα. Πολιτικά είχε να κατηγορήσει τον Γιώργο τον Κουτελάκη, που είναι και δικαίωμά της να το κάνει, πολιτική της επιλογή είναι. Όχι μόνο όμως. Όχι μόνο. Ευχαριστώ για την προσθήκη. Σαφώς δεν μπορώ να σου πω ότι θυμάμαι να κατηγορήσει ιδιαίτερα τον νυν δημάρχο. Μπορώ να σου πω ότι ήταν αρκετά αρνητική ως προς τους τότε δύο αντιδημάρχους και όχι ως προς το πρόσωπο αυτών, αλλά ως προς το ότι. Πολλά χρόνια στις ίδιες θέσεις, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό το μαγαζί δεν κουνιέται λίγο ακόμα. Να αλλάξουμε άνθρωποι, να μπουν πιο νέοι. Το μοντέλο λοιπόν που θεώρησε ότι άφησε πίσω της ήταν ο Γιώργος Κουτελάκης, που δεν τις έκανε πολιτικά πια. Και το προγραμμίζω. Και το μοντέλο το να ακούνε των ανθρώπων στις ίδιες θέσεις. Εσύ ένιωσες ότι αυτό το μοντέλο κούρασε κάποιους από εσάς μέσα, ίσως όχι εσένα, κάποιους άλλους. Μία παρένθεση βέβαια, ναι. Αυτό η κυρία Δελγιάννη θυμήθηκε να το κάνει όταν έληξε η δική της αντιδημαρχία. Γιατί ήταν αντιδήμαρχος. Ναι. Έληξε η αντιδημαρχία της και ξαφνικά θεώρησε ότι υπάρχουν κάποια κατεστημένα τα οποία δεν της άρεσαν. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έβγαλε για την αποχώρησή της, νομίζω ότι ήταν σαφές ότι η δυσαρέστησή της δεν είχε να κάνει μόνο με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Υπήρχαν σαφείς νήξεις για τον Σταύρο Τζουλάκη. Ναι, νήξεις υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε η τάξη μεγέθους. Η προσωποποιημένη πράγματι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή εγώ είμαι μόνο, ήμουν την προηγούμενη τετραετία στην παράταξη, θεώρησα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν έργο συνέχιζαν αυτό το έργο. Τώρα, εάν υπήρξε δυσαρέστηση από τους υπολείπους οι οποίοι ήταν χρόνια σε αυτή την παράταξη για το αν υπήρχαν πρόσωπα σε συγκεκριμένες θέσεις, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έζησα. Εσύ δηλαδή. Δεν είπες ποτέ μέσα σου ή εν πάση περιπτώσει να το μοιραστείς με συναδέλφους σου. Παιδί μου, ο τάδε αντιδήμαρχος, ο ίδιος τόσα χρόνια, άλλον δεν έχουμε, καλός είναι. Δεν κάνει και κάποιος άλλος αυτή τη δουλειά να τη μάθει. Το παρελθόν που δεν ήσουν μέσα, αλλά έμαθες ότι ο Πετρόπουλος, ας πούμε, 10 χρόνια αντιδήμαρχος. Στην ίδια θέση. Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Είναι και θέμα το τι προσφέρει όμως ο καθένας. Δηλαδή, αν έχεις έναν άνθρωπο σε μια θέση όπου σου παράγει έργο και προσφέρει στην πόλη, για ποιο λόγο. Ας μείνει για πάντα. Δεν είναι θέμα να μείνει για πάντα. Σαφώς και θα πρέπει να ζυμωθούν νέοι άνθρωποι και να μπουν. Δεν είναι το αμφισβητώ αυτό. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν ζητήθηκε κιόλας να μπουν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω καθόλου το πώς λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα θεωρούνταν δεδομένα. Ότι ο Χατζατουριάν. Γιατί τώρα τι γίνεται. Ο Χατζατουριάν εξακολουθεί και έχει τον πολιτισμό. Εντάξει, ο Πολύδωρος ο Σερίγος όμως πήγε στην παιδεία. Είχαμε δηλαδή μια. Εντάξει, ναι, είχαμε μια μικρή μια κίνηση. Δεν το έζησα τα πολλά χρόνια της παράταξης για να ξέρω. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι της μετακίνησης της κυρίας Δελγιάννη από τη μία στην άλλη και πίσω. Πάμε λίγο στην πολιτική συμπεριφορά της μείζωνας αντιπολίτευσης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της παράταξης του Σταθηκούπα. Δεν θέλω να πω εγώ, πες μου εσύ. Το πώς ήταν η αντιπολίτευση. Μίλησε μου και λίγο για την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως αν βλέπεις ότι υπάρχει λόγος να σχολιάσεις, σχολίασέ μου το τέλος μιας παράταξης και τη συγχώνευσή της υπό η άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να το εξηγήσω και νομίζω ότι δεν υπήρχε και λόγος να γίνει. Ωστόσο έγινε, νομίζω ότι. Ίσως δεν έβλεπε κάποιο μέλλον στη δική του παράταξη ο κύριος Κούπας για να επιλέξει να κάνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τζουλάκης προσέβλεψε σε μια αύξηση του ποσοστού. Αλλά είναι κάτι στο οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφώνησα. Την επιλογή ενός επικεφαλή μιας παράταξης και χρόνια στα κοινά της Νέας Μύρνης και ενός ειδικού βάρους επιχειρηματικού πολλά χρόνια του Στάθη του Κούπα. Να εμφανιστεί πίσω από το Σταύρο τον Τζουλάκη ως δημοτικός σύμβουλος. Αυτό το κατέβασμα δηλαδή του πολιτικού βαθμού, πώς το βλέπεις? Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν του άξιζε. Θεωρώ ότι το επέλεξε όμως. Το επέλεξε. Νομίζω ότι στη θέση του δεν θα το έκανα. Εγώ προσωπικά.
αλλά από ό,τι φαίνεται βγήκε κερδισμένος. Εάν παραλληλήσουμε λίγο αυτή την πολιτική συμπεριφορά με το κοινοβούλιο, νομίζω ξέρεις ότι η συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας δεν έχει γίνει με εισχώρηση σε ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, έχει γίνει με μια συνεργασία μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Εδώ λοιπόν δεν έγινε έτσι. Εδώ έκλεισε ένα πολιτικό σπίτι, το οποίο δεν ξέρω αν είναι και για τους ψηφοφόρους ότι καλύτερο, της φιλελεύθερης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, και πήγε σε ένα άλλο. Δεν χτύπησε καλά στον κόσμο αυτό. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν χτύπησε καλά στον κόσμο, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένας συγκεκριμένος σκοπός, ο οποίος επετεύχθη. Ένωση για να φύγει ο Κουτελάκης. Αυτό ήταν. Θα σε ρωτήσω τώρα το εξής. Πάλι ένα εικονικό σενάριο. Εάν συνυπήρχες μέσα σε αυτή την παράταξη, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι επέλεγες να συμπορευτείς με τον Σταύρο Τζουλάκη, και ερχόντουσαν λοιπόν από την απέναντι πλευρά της αντιπολίτευσης μέσα στην παράταξή σου 4 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι 4 χρόνια ψηφίζαν όχι στο τετράγωνο, θα μου λέγες αυτά που μου λες σήμερα? Θα είχα αποχωρήσει. Απλά επειδή ήρθαν οι απέναντι με αυτόν τον τρόπο? Ναι. Θα ήταν, σίγουρα θα είχα δηλώσει την αντίθεσή μου στην παράταξη και θα είχα αποχωρήσει. Δεν θα κατέβαινα. Άρα θα έπαιρνες κόστος πολιτικό αν έβλεπες. Σαφώς. Κάτι τέτοιο. Σαφώς, γιατί δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια σκληρή αντιπολίτευση τόσα χρόνια. Ναι, βέβαια. Δεν έχει στηριχθεί. Παλαιομοδίτικη κιόλας. Δεν έχει στηριχθεί κανένα έργο της Δημοτικής Αρχής. Κανένα. Ναι, βεβαίως. Βέβαια, με περισσό θράσος. Το έργο της Δημοτικής Αρχής μοιραζόταν σε φεϊβολάν του κυρίου Κούπα. Έτσι. Όταν είσαι σύμβουλος, πρέπει να τα μοιράζεις πια τα φεϊβολάν. Είναι τελείως έξω από εμένα αυτές οι αντιλήψεις. Θα αποχωρούσα από την παράταξη. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και την εισχώρηση της παράταξης του Στάθη του Κούπα, και έχουμε και την ολοκλήρωση της πολιτικά της παράταξης του Ανδρέα του Νεφελούδη. Με αποτέλεσμα ή να πρέπει να γίνει μια καινούργια παράταξη, ή οι δημοτικοί σύμβουλοι απέργοι Τσιάπης και άλλος ένας. Εφελούδης, Τσιάπης. Νομίζω... Όχι, αυτοί οι δύο. Έπρεπε να βρουν ένα πολιτικό σπίτι αν θέλανε να συνεχίσουν να πολιτεύονται. Mm-hmm. Και αυτοί στο Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, στο σημερινό Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη. Επ' αυτού κάποιο σχόλιο? Κοίταξε να δεις, η επιλογή της δικής μας παράταξης, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, ήταν να έρθουν νέα πρόσωπα στην πολιτική ζωή της Νέας Μήνης, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα επιλέγαμε κανένα βαρύδιο του παρελθόντος. Επιλέξαμε να έχουμε το σύνολο, σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου ήταν με νέα πρόσωπα, και αυτή ήταν η επιλογή μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που έπρεπε να επιτευχθεί, για να επιτευχθεί, θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες και έγιναν. Πολιτικές, έτσι, και πολιτικά αποδεκτές. Και πολιτικά αποδεκτές σε κάθε περίπτωση. Ποιες είναι αυτές που συζητάμε εδώ? Αλλά το πολιτικά αποδεκτό δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικά σωστό. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, και αν ασχοληθούμε με την ηθική στην πολιτική, θα πρέπει να παραιτηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκινώντας από πάρα πολύ ψηλά και φτάνοντας μέχρι ίσως και κάποιο τελευταίο χωριό, έτσι. Συμφωνώ. Δεν συνάδει δυστυχώς η ηθική με τον νόμο. Ό,τι είναι νόμιμο, μας είναι αδιάφορο το υπόλοιπο. Πήγανε λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι με τον Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, και εν πάση περιπτώσει θα σου το πω και ομά χάσατε. Και η ήττα πρέπει να είναι αποδεκτή, ειδικά από νέους ανθρώπους σαν εσένα που το πολιτικό τους μέλλον είναι μπροστά και δεν είναι πίσω. Κέρδισε η αντίπαλη παράταξη. Νέα Σμύρνη Δημοκρατικά εξέλεξε μια παράταξη. Μια παράταξη η οποία έχει μέσα πολιτικά κομμάτια. Όπως και η παράταξη του Γιώργου του Κουτελάκη διαχρονικά χτίστηκε επάνω σε πολιτικά κομμάτια. Σε κομμάτια ΣΥΡΙΖΑ, σε κομμάτια ΠΑΣΟΚ, σε κομμάτια Νέας Δημοκρατίας. Με έναν επικεφαλή ο οποίος μπορούσε αυτό το μαγαζί να το φτάσει μέχρι τις τελευταίες εκλογές, είτε ως αντιδήμαρχος είτε ως δήμαρχος. Έχει αρχίσει λοιπόν η Δημοτική Αρχή και δουλεύει πια. Η επόμενη Δημοτική Αρχή, η νέα Δημοτική Αρχή. Είσαι στα Δημοτικά Συμβούλια. Μαθαίνεις και τι συμβαίνει. Βλέπεις και τι συμβαίνει. Πώς βλέπεις την ομοιογένεια αυτών των διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων στους 6 μήνες?
Νομίζω ότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια και το δύσκολο, πιστεύω που θα φανεί και πολύ σύντομα, είναι ότι δεν υπάρχει και ένα πρόσωπο, ένας φυσικός ηγέτης για να δημιουργήσει την ομοιογένεια. Ήταν αναμενόμενο όμως ότι θα συμβεί αυτό, διότι μπήκανε τόσα άτομα από τόσες διαφορετικές γωνίες, οπότε νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν σύντομα προβλήματα. Αυτό σας δίνει μια ελαφρότερη αντιπολιτευτική διάθεση και είναι καθαρά πολιτική η ερώτησή μου. Όταν βλέπεις ότι ο απέναντι εικάζεις, υποψιάζεσαι ότι μάλλον έχει πολύ γρήγορα πιθανόν εσωτερικά προβλήματα. Εσένα προσωπικά σε κάνει να είσαι λιγότερο μάχημη στην αντιπολίτευση? Όχι, σε καμία περίπτωση. Η αντιπολίτευση της παράταξης έχει να κάνει καθαρά με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πόλη. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο. Μήπως σε κάνει να νιώθεις πιο μάχημη με την έννοια του ότι κοίτα, έχει μια πληγή, ας την ανοίξουμε κι άλλο. Το άλλο άκρο δηλαδή. Νιώθεις λοιπόν ότι πολιτικά μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ομοιογένεια η οποία έχει αρχίσει και διαφαίνεται ότι δεν λειτουργεί, ή πάντα εσείς αντιπολίτευση με θέματα της πόλης? Πάντα με θέματα της πόλης. Οπότε λίγο αλλοιώνεται προς το θετικό την έννοια της στήρας πολιτικής με σκοπό να σε πλήξω πολιτικά. Δεν είναι, ναι, σαφώς. Αυτό όσο εκφράζει εσένα το δέχομαι. Πιστεύεις ότι εκφράζει όλη την παράταξη? Μπορώ να μιλήσω σε αυτό που εκφράζει εμένα, αλλά θεωρώ ότι και η στάση της παράταξής μας μέχρι στιγμής αυτό έχει δείξει. Και είναι κάτι, η αντιπολιτευτική στάση που κρατάμε μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν συνηθίσει mm-hmm. στα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε μία στάση δημιουργικής αναμονής. Μέχρι στιγμής, οτιδήποτε και αν έχει... Αναμονής του τι? Στο να δούμε τις πρωτοβουλίες νέων δράσεων από την μεριά της Δημοτικής Αρχής. Γιατί mm-hmm. μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα. Αντιγραφές των έργων των δικών μας. Όλα τα έργα τα οποία προχωράνε στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι έργα της δικής μας παράταξης, ανθρώπων της δικής μας παράταξης. Καλά, και από τη δική σας παράταξη εργασιότερο που ήταν. Ξέρεις ότι το σύστημα ρολάρει επάνω στον επόμενο δήμαρχο. Όχι ότι δεν κάνατε ή ότι δεν κάνανε, αλλά και ένα κομμάτι των έργων ξέρεις ότι δημοπρατείται υπό μια άλλη παράταξη και αν ο επόμενος δήμαρχος αλλάξει, βεβαίως, το παίρνει πάνω του. Βεβαίως. Έτσι, ναι, αυτό είναι φαινόμενο. Σαν το χρέος είναι αυτό. Ωστόσο, περιμένουμε και τις νέες πρωτοβουλίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Αυτό το θέσατε κιόλας. Το θέσατε και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς και σε ποιοτικά του χαρακτηριστικά, κυρίως σε ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Να κάνω μια παρένθεση να γυρίσουμε λίγο στις εκλογές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τον Δημήτρη τον Πανταζή εδώ από τη Συμμαχία των Πολιτών. Σας ανέφερε λέγοντας ότι ο Νίκος ο Στέφος δεν ήταν αποφασισμένος κατά τον Δημήτρη τον Πανταζή αν θα στηρίξει τον Τζουλάκη τον Κουτελάκη. Ότι ήθελε κάποιον από τους δύο, και ότι επικοινώνησε με τον Γιώργο τον Κουτελάκη και δεν τον βρήκε. Πάντοτε σου λέω τι υπόθηκε στη συνέντευξη. Ποια θα ήταν η θέση σου εάν η παράταξη Νίκου Στέφου όχι ζήταγε να σας στηρίξει, ζήταγε να διαπραγματευτεί μαζί σας για να σας στηρίξει? Το διαπραγματευτεί, κράτησέ το. Ποια θα ήταν η δική σου? Η δική μου θέση, ναι, δική σου. Θα ήμουν αντίθετη. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε στη στήριξη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κινηθεί και νομικά εναντίον ανθρώπων της παράταξης. Καλά, μας. Και εναντίον του Τζουλάκη έχει κινηθεί νομικά. Ναι, αλλά αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Ο κύριος Τζουλάκης το δέχτηκε, η δική μας παράταξη δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτεί. Και αν έψαξε ο κύριος Στέφος και δεν βρήκε τον κύριο Κουτελάκη, δεν θα τον έβρισκε και ποτέ μάλλον. Ναι. Υπόθηκε ότι τον πήρε τηλέφωνα και δεν του γύρισε ποτέ τηλέφωνο, οπότε μπορεί να ήταν μια. Εγώ θα το πω αγενής άρνηση. Γιατί παίρνει ένα όχι, λες ένα όχι και δεν αφήνει τον άλλον στο τηλέφωνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι εξελίχθηκε πολιτικά, με κάλυψες. Μου είπες την γνώμη σου. Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση με τον Νίκο Στέφο, ο οποίος έχει φύγει και από την πόλη. Νομίζω ότι θα ευχηθούμε και οι δύο, εγώ δημοσιογραφικά και εσύ πολιτικά, η παράταξη να μείνει, γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία γιατί να βρεθούν ανεξάρτητα χωρίς να το επιλέξουν. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Δεν έχει αποφασιστεί αν η παράταξη τελειώνει ή αν θα οριστεί επικεφαλής υπό τη Συμμαχία Πολιτών, αλλά επειδή είναι νέοι άνθρωποι, εντάξει, ο ένας δεν είναι και τόσο νέος, αλλά ειδικά ο Δημήτρης Πανταζής είναι αρκετά νεότερος, νομίζω ότι πρέπει να το ευχηθούμε καλό μέλλον, είναι και στην αντιπολίτευση. Σαφώς και θα το ευχηθούμε.
σε κάθε περίπτωση. Οπότε, καλό είναι να μην υπάρχει, να μην κουβαλάει μια αντιπολιτευτική παράταξη τέτοιο εσωτερικό θέμα για να μπορέσει στη μικρή της δημοτική ομάδα να αντιπολιτευτεί, να αντιπολιτευτεί με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Βεβαίως, είμαι σύμφωνος σε αυτό. Θα ξαναγυρίσω λίγο στις εκλογές και θα σε ρωτήσω τελείως δημοσιογραφικά καταστάσεις τις οποίες έζησα εγώ και μπορώ να διαβεβαιώσω κιόλας. Υπήρξε ένας μικρός πόλεμος μέσα στις δημοτικές εκλογές, επικοινωνιακός. Χαίρομαι, γιατί ό,τι είναι επικοινωνιακό μου αρέσει, όπως καταλαβαίνεις, είναι και της εποχής μας. Η πλευρά του Δημάρχου Σταύρου Τζουλέκη έβγαλε πολύ σκάνδαλο στη φορά. Πολύ σκάνδαλο. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τάλο. Παίχτηκε λίγο στα social media με την όποια δύναμη, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε να παίχτηκε κάτι εκείνη την εποχή. Μάλιστα, έγινε και μία μήνυση από την κυρία Μαρίνα Ιακωβάκη, η οποία δεν το συνηθίζει. Θα με διορθώνει αν δεν κάνω λάθος. Η συμπεριφορά σας απέναντι λοιπόν σε αυτή την επίθεση, δεν θα ζυγίσω αν ήταν αληθής ή όχι, θα πω ότι ήταν πολύ αμυντική. Πώς ένιωσες? Κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν νομίζω ότι ήταν πολύ, όλη αυτή η λάσπη δεν ήταν εμφανής με την έννοια ότι γινόταν πολύ υπόγεια. Από γειτονιά, από σπίτι σε σπίτι, δεν ήταν κάτι τόσο δημόσιο, στο οποίο θα βγεις και θα μιλήσεις και θα απαντήσεις. Αν και νομίζω ότι δεν θα μπαίναμε και στη διαδικασία να απαντήσουμε σε τόση λάσπη. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση, όχι όμως σε αυτό το πλαίσιο, στο να απαντάς σε λασπολογίες, ύβρις, σκάνδαλα και... Νομίζω ότι δεν είναι το προφίλ της παράταξής μας αυτή. Ο Γιώργος Κουτελάκης, πάντως, επειδή την κάναμε αυτή την κουβέντα, της δώσαμε την αξία που έπρεπε να της δώσουμε, γιατί δεν είναι και κάποιο μεγάλο θέμα, ένιωσα ότι πιέστηκε. Διότι εκείνη τη βδομάδα, νομίζω ότι οποιοδήποτε διεκδικητής ενός Δήμου δεν έχει περιθώριο να χάνει δυνητικούς ψηφοφόρους, ούτε διαδικτυακά. Γι' αυτό σε ρώτησα ως νεότερη αν ένιωσες ότι τι θα γίνει, βρε αδερφέ. Θα βγούμε να ρίξουμε και εμείς ή μόνο θα μας ρίχνουν? Και το είπα πολύ απλά. Δεν ένιωσες λοιπόν να κρατιέσαι? Υπήρξαν κάποιες στιγμές που επειδή εκτοξεύτηκε τόσο λάσπη και ερχόταν από όλες τις πλευρές, όπου ένιωσα την ανάγκη, ναι, να πω ότι πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε το στόμα μας και να απαντήσουμε σε όλο αυτό. Αλλά πραγματικά τώρα αυτό είναι της στιγμής, είναι ο θυμός της στιγμής που νομίζω ότι η στάση που κρατήσαμε ήταν η πιο ορθή. Mm-hmm. Χρησιμοποιήθηκε πάντως απέναντί σας ένα πολιτικό εργαλείο, γιατί ξέρεις ότι η επικοινωνία, ειδικά εκείνες τις κρίσιμες μέρες, είναι κάτι τεράστιο. Για μένα είναι τεράστιο όλες τις μέρες, βέβαια, το οποίο δεν διαθέτατε. Υστερούσαμε. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι... Ναι, υστερούσαμε. Δηλαδή ήταν λίγο... Μου ρίχνεις και σώνομαι. Δεν έχω να απαντήσω. Είχαμε μία υστέρηση στα social media. Υπήρξε μία επικοινωνιακή υστέρηση. Είχατε και ένα έντυπο, βέβαια. Είχαμε, σαφώς και είχαμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο ισχυρή η παρουσία μας στα social media κυρίως. Γιατί πλέον διαμορφώνουν, καλός ή κακός, τα social media πλέον διαμορφώνουν... Το μόνο σημείο που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι ότι θεώρησες ότι η τάξη μεγέθους δεν ήταν τέτοια και από σπίτι σε σπίτι, και πλέον η τάξη μεγέθους δεν είναι από σπίτι σε σπίτι, είναι από καναπέ σε καναπέ. Η δύναμη πλέον δεν είναι να βγω δημοσίως. Είναι να βγω δημοσίως. Να σου πω κάτι, σε ποιο επίπεδο, δηλαδή όλη αυτή η λάσπη εσύ που την είδες στο Facebook, πού το είδες? Όλα αυτά απλά υπήρχαν όλο ψήθυροι μέσα στην πόλη. Διαμορφώνουν κοινή γνώμη όμως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι απλά τα μάθαινες από ανθρώπους. Τα μάθαινες όμως. Τα μάθαινες. Και τι θα κάνεις, θα βγεις επειδή τα μάθες μέσω του Facebook να απαντήσεις? Κοίτα, αν με ρωτάς, θα πρέπει να έχεις προβλέψει, αλλά αυτή είναι η δική μου απάντηση. Η δική σου απάντηση είναι ότι τους δώσαμε την πρέπουσα σημασία. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν και τόσο καλά επικοινωνιακά οργανωμένοι, αλλά δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, αδερφέ. Εκτός από εκείνο που έγινε με την κυρία Ιακωβάκη, που κατηγορήθηκε για κάτι το οποίο θεωρήσατε εσείς πολύ λάθος, και έκανε και η γυναίκα μία μήνυση. Νομικά, με το όποιο αποτέλεσμα. Ναι, αφορούσε και το κοινωνικό παντοπολείο. Ξανανοίγω μία παρένθεση. Θέματα πολλά με το κοινωνικό παντοπολείο το τελευταίο εξάμηνο, επτάμηνο. Κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω ως δημοτική σύμβουλος αν έχεις κάποια αίσθηση του τι συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό το θέμα. Θα μείνει για πολύ καιρό διαδικαστικό. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Τελιγιάννη.
Ναι, καλά, σαφώς. Θα τη ρωτήσουμε. Διότι κατηγορούσε την κυρία Ιακωβάκη ότι είναι μια ταμπέλα απλά. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι επί εποχής της κυρίας Ιακωβάκη το κοινωνικό παντοπολείο λειτουργούσε. Mm-hmm. Με τις όποιες δυσκολίες λειτουργούσε. Κλείνουμε λοιπόν το κοινωνικό παντοπολείο, αν και δεν νομίζω να κλείσει πολύ εύκολα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο κοινωνικό εργαλείο για την Νέα Σμύρνη. Την Νέα Σμύρνη που δεν πεινάει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Βεβαίως. Τελειώνουμε, πάμε στην τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, είστε 6%, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσαμε 6% πίσω. Όχι, 6% ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό ήταν 3%. Είστε 3%. Πιστεύω ότι ο Γιώργος Κουτελάκης και εσείς αισιοδοξείτε. Σαφώς. Έχει καλύψει και μεγαλύτερες διαφορές παλαιότερα. Πολύ μεγαλύτερες. Σε άλλες εποχές και ίσως και με άλλους τρόπους. Τελευταία εβδομάδα, λοιπόν, παρουσιάζεται πάλι αυτός ο Νίκος Στέφος. Ναι, ήταν και η τελευταία έκπληξη, δεν μπορούσε κάτι άλλο να γίνει φανερά. Τώρα σε επίπεδο συνεννόησης με Παναγιώτη Πάντο ή με Κουκουέ, δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά να ξέρω. Παρουσιάζεται λοιπόν πάλι αυτός ο άνθρωπος, ο Νίκος ο Στέφος, και δύο μέρες πριν τις εκλογές λέει: στηρίζω Σταύρο Τζουλάκη. Σαν ανησύχησε. Ένιωσες ότι μπορεί να είναι η αιτία που θα χάσουμε? Δεν πιστεύω ότι ήταν η αιτία που χάσαμε καταρχήν. Δεν θα ήθελα ούτως ή άλλως τη στήριξη στην παράταξή μας από τον κύριο Στέφο, εγώ προσωπικά. Δεν νομίζω ότι έκρινε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι άλλα πράγματα έκριναν το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι, το λένε και τα ποσοστά δηλαδή, ότι μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τη συγκυβέρνηση του κυρίου Τζουλάκη με τον κύριο Κούπα, mm-hmm. αντί τη δική μας ανεξάρτητη παράταξη. Νομίζω ότι περισσότερο έκρινε αυτό το αποτέλεσμα παρά η ανακοίνωση του κυρίου Στέφου. Λοιπόν, κράτησα το ανεξάρτητη. Και θα πάω μερικά χρόνια πάλι πίσω. Και θα σου πω την προσωπική μου γνώμη. Όσο ανεξάρτητη είναι η παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη, άλλο τόσο ανεξάρτητη είναι και η δική σας παράταξη. Απλά η παράταξή σας έχει επιδείξει ομοιογένεια δεκαετίας. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητο είναι μόνο το Κουκουέ και το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη. Όλοι οι άλλοι είναι πολιτική. Τι εννοείς είναι ανεξάρτητο το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Κουκουέ είναι Κουκουέ μόνο. Δεν έχει μέσα στελέχη από άλλες παρατάξεις. Έχει στήριξη από το Κουκουέ. Ναι, είναι μόνο Κουκουέ όμως. Mm-hmm. Εσείς... Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Η παράταξη δική μας από πού έχει? Αν εννοείς στήριξη, εννοείς. Μόνο στήριξη. Δεν εννοείς τα πολιτικά μείγματα μέσα ότι έρχονται από διαφορετικούς χώρους. Τα πολιτικά μείγματα και η δική μας η παράταξη έχει ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από όλους τους χώρους σχεδόν, εκτός φυσικά από την άκρα δεξιά. Το Κουκουέ δεν έχει τέτοιους. Το λέω. Έχει μόνο ναι, το Κουκουέ. Εγώ μιλάω για τη στήριξη. Εσύ μιλάς μόνο για την βεβαίως. Κορονίδα. Ναι, βεβαίως. Και επίσης να τονιστεί ότι, γιατί μίλησες πριν ότι χάσαμε, είναι αποδεκτό αυτό. Βέβαια, αν η παράταξη διασπάστηκε και κατεβαίνανε απλά σαν δύο παρατάξεις, είναι βέβαιο ότι θα κερδίζαμε αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά. Ναι. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πήραμε το μεγαλύτερο ποσοστό για μια παράταξη ανεξάρτητη, χωρίς καμία στήριξη. Άρα αυτό είναι και μια νίκη. Πράγματι. Πράγματι. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα μάλλον. Θα κλείσουμε, έχουμε περίπου 7-8 λεπτά. Λίγο θα μου μιλήσει την Αφροδίτη από σήμερα και στο μέλλον. Όσο μπορείς να δεις το μέλλον της παράταξής σας και όσο μπορείς να δεις το δικό σου το μέλλον στο πολιτικό μονοπάτι που είναι η δεύτερη τετραετία που περπατάς. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφω. Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε σύντομα για να μην τα λέμε σε κλειστά μικρόφωνα και να τα λέμε σε ανοιχτά μικρόφωνα να μας ακούνε κιόλας. Αφροδίτη, λοιπόν, δεύτερη τετραετία Δημοτική Σύμβουλος, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, πού πάτε πολιτικά? Κοίταξε να δεις, η παράταξή μας σαφώς και είναι παρούσα σε όλα τα δρόμενα της πόλης. Τώρα, το τι θα γίνει στα επόμενα 5 χρόνια, αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το ξέρει. Εμείς έχουμε διάθεση να προσφέρουμε, είμαστε εδώ, οτιδήποτε θετικό πάει να γίνει για την πόλη θα το στηρίξουμε και θα το ενισχύσουμε, κάτι το οποίο έχουμε αποδείξει, οτιδήποτε είναι αντίθετο σε εμάς, όπως και πρόσφατα ήταν σχετικά με την ιδιωτικοποίηση, στην ανακύκλωση, την καθαριότητα, θα είμαστε αντίθετοι. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις τρέχουν, τα χρόνια είναι αρκετά. Οι απέναντι ψηλοφθείρονται και μόνοι τους. Δεν θα διαφωνήσω κι εγώ, το συμφωνήσα μάλιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δύο προσωπικές μου απορίες. Διαβάζει πολύ τα θέματα. Ασχολείσαι δηλαδή πολύ πριν να έρθει στο Συμβούλιο, γιατί δεν έχετε και μέρες. Είναι 2 μέρες, ξέρω εγώ. Έχεις διαβασμένη, νιώθεις ότι έχεις διαβασμένη? Ναι, διότι εμείς πάντα, η παράταξη πάντα πριν το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει συνάντηση, όπου ο Γιώργος και όλοι, γιατί εντάξει, ακόμη και οι πιο νέα είναι πολλά έμπειρα άτομα μέσα. Συζητάμε, αναλύουμε το τι είναι το κάθε τι, και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλύτερα διαβασμένοι από ότι στην προηγούμενη τετραετία, όπου τα πράγματα ήταν τελείως άγνωστα για μένα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μέσα σε διάστημα ελάχιστων μηνών, λόγω όλων αυτών των συναντήσεων και ότι ο Γιώργος είναι δοτικός και στο επίπεδο γνώσης κτλ., είμαι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Αισθάνομαι ότι μαθαίνω πολύ περισσότερα πράγματα από ότι τα 4 προηγούμενα χρόνια. Πες μου κάτι, μια και αναφέρθηκε στο νεαρότερο της ηλικίας σου. Το ρωτάω πάντοτε νέους ανθρώπους, όχι νεότερους από μένα. Έχεις νιώσει ποτέ την αίσθηση ή έχεις ακούσει ποτέ τη φράση «εσύ είσαι νέα, δεν ξέρεις» στην πολιτική? Γενικά, ναι. Την να νιώσεις δηλαδή ότι αυτός που σε συμβουλεύει θέλει από σένα να δεχτείς κάτι απλά επειδή είναι παλιότερος. Αν το έχω βιώσει εγώ προσωπικά αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί οι συνάδελφοί σου είναι και αρκετά εμπειρότεροι, ναι, και ηλικιακά. Με απόλυτη ειλικρίνεια να σου πω το εξής, ότι η παράταξη γενικά με αντιμετωπίζει, όσο επειδή είμαι πιο μικρή, με αίσθημα να με αναδείξει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα ρουφάει και λίγο από τη γνώση της, από τα νιάτα. Έχεις πείσει δηλαδή με δική σου επιχειρηματολογία κάποιον παλιότερο και να σου πει Αφροδίτη, έχεις δίκιο, είναι έτσι και όχι έτσι? Σε επίπεδο συζήτησης. Σε επίπεδο, ναι, συζήτησης και όχι απαραίτητα, ναι, νομικό, που έχει είναι συμβεί. Η επιστήμη σου. Έχει, ναι, συμβεί. Έχει συμβεί. Νομίζω ότι τα μέλη της παράταξης, ανεξάρτητα της ηλικίας, είναι πολύ ανοιχτό μυαλά. Ναι, αυτό τους ξέρεις εσύ, εγώ γνωρίζω τους, ναι, ανθρώπους, ναι, κοινωνικά. Είναι πολύ ανοιχτό μυαλά άνθρωποι, οπότε η επικοινωνία είναι πολύ καλή. Έχεις βάρος στην παράταξη και θα αποκτήσεις και ειδικότερο βάρος. Και θα αποκτήσεις ειδικότερο βάρος γιατί ξέρεις ότι ο χρόνος στους ανθρώπους τους φθείρει και υπάρχουν συναδελφοί στην παράταξη οι οποίοι ηλικιακά έχουν μεγαλώσει. Οπότε, παραμένουν όμως πολύ δραστήριοι, θέλω να σε πω. Παραμένουν δραστήριοι. Και είναι παρόντες σε όλα. Αλλά να μεγαλώνουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά, είσαι εσύ, είναι και άλλοι σχετικά νέοι. Καταλαβαίνεις ότι το πολιτικό μονοπάτι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει μπροστά εσένα, και δεν εννοώ ηγετικά, εννοώ ο νέος άνθρωπος που έχει μπροστά του το μέλλον να του δώσουμε προστιθέμενη αξία. Συμβαίνει αυτό? Ναι, συμβαίνει, το εισπράττω, και δεν υπάρχει κανένας παραγωνισμός, δηλαδή υπάρχει όθηση σε μένα ως νέο άτομο. Εγώ λοιπόν, επειδή σε κολάκεψα πάρα πολύ σε όλη αυτή τη συζήτηση, θα σου υποσχεθώ ότι δημοσιογραφικά όσους πόντους σου δίνω, τόσους πόντους θα προσπαθήσω να σου δώσω κριτικάροντας σε δημοσιογραφικά. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα το κάνεις. Και αυτό, καταρχήν ευχαριστώ διότι το κάνω και βλέπω ότι το αναγνωρίζεις. Και αυτό διότι πιστεύω ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που καταλαβαίνει ότι όταν εκτίθεται δεν μπορεί να έχει μόνο θετική κριτική. Στην έκθεση και νομικά ακόμα έχεις και άγνηση. Και επειδή κανένας μας δεν είναι αλάθητος πολιτικά, ούτε ο Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος στην πόλη έχει μια πολύ μεγάλη παρουσία διαχρονικά, εκτίθεται και αυτός, εκτίθεσαι και εσύ, εκτίθονται όλοι,
Άρα όλοι πρέπει να είστε θετικοί στην κριτική. Όταν η κριτική γίνεται, είναι επικοδομητική και τεκμηριωμένη. Και τεκμηριωμένη, σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτή σε αυτή. Άρα λοιπόν, εγώ έχω ένα μάτι και επάνω σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω ότι πήρα πράγματα από σένα που δεν ήξερα, διότι δεν είχαμε μιλήσει. Ναι. Και εγώ λόγω της ήταν η πρώτη μου συνέντευξη, νομίζω ότι... Και θα χαρώ αν οι πολιτικές συνθήκες μας βοηθήσουν να σε ξαναέχω στο στούντιο, πιθανόν με συνάδελφό σου ίσως από κάποια άλλη παράταξη, να υπάρχει κάποιο κοινό θέμα να συζητήσουμε. Υπάρχουν νέα παιδιά σε όλες τις παρατάξεις και στη συμπολίτευση και στις μικρότερες παρατάξεις αντιπολίτευσης. Και θα χαρώ να είσαι και με κάποιον άλλον εδώ να υπάρχει και μια απέναντι φωνή. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο παραγωγικός ο διάλογος. Είμαι ανοιχτή. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Λάσπη Αφροδίτη Μάτζιου, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης, δημοτική σύμβουλος δεύτερη τετραετία με την παράταξη ποιότητας ζωής του Γιώργου Κουτελάκη. Την επόμενη Πέμπτη δεν θα αποκαλύψω τους καλεσμένους μου, γιατί εξαρτάται από το αποτέλεσμα των πολιτικών εκλογών αν θα είναι και οι δύο ή ένας από τους δύο. Πάντως. Πάλι με δύο πολιτευτές από τη Νέα Σμύρνη, όχι από το Δήμο Νέα Σμύρνης. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Απόστολος ο Μαρτζιακλής με το ασφαλιστικό τετατέτ. Καλό βράδυ από μένα.